Η Ελλάδα έζησε πέρσι μεγάλη τραγωδία στο Μάτι με 102 νεκρούς και φέτος, όπως κάθε χρόνο, βίωσε μεγάλες πυρκαγιές σε Εύβοια, Ανατολική Αττική, Ζάκυνθο, Λουτράκη και αλλού. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά ο ευρωνοσιακός σχεδιασμός μένει. Αυτός της εμπορευματοποίησης της γης, της επιχειρηματικής δράσης στα δάση, της εγκληματικής γύμνιας του κρατικού μηχανισμού, με 1,1 δις περικοπές την τελευταία δεκαετία στη δασοπυρόσβευση και δασοπροστασία. Με το λεγόμενο Rescue, οι ελλείψεις σε μέσα, προσωπικό, υποδομές, χρηματοδότηση σε κάθε κράτος μέλος όχι μόνο δεν καλύπτονται, αντίθετα νομιμοποιούνται και διαιωνίζονται. Αυτό στηρίζεται στη δέσμευση μέρους των επιχειρησιακών ικανοτήτων του κράτους μέλους με τυράκι περιορισμένες χρηματοδοτήσεις για αγορές και επιδιορθώσεις αεροσκαφών, οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά κόστος. Ο μηχανισμός στέλνει δυνάμεις, όπως ήδη αποδεικνύεται, κατόπιν εορτής, αν αυτές δεν απασχολούνται αλλού και μόνο σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα επαρκή κρατική χρηματοδότηση με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη δικαιώματα, άρτιο εξοπλισμό σε κάθε χώρα για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών και καμιά επιχειρηματική δράση στα δάση.